Καλησπέρα από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ όμορφο μάθημα στο Adobe Photoshop, στο οποίο θα σας δείξω πώς θα δημιουργείτε barcodes, αυτό δηλαδή το σύμβολο του 666 που λένε και στην εκκλησία, αλλά καμία πρόθεση έτσι, εδώ στο www.elislasop.com. Αυτό που θέλουμε είναι να δείξουμε τον τρόπο που δημιουργείται κάτι τέτοιο και φυσικά πώς θα το τοποθετήσουμε σε ένα μήλο ή αν θέλετε εσείς στο χέρι, αν θέλετε να δείξετε κάποιες θεωρίες συνωμοσίες κτλ. Θα δούμε βασικά το κύριο μας μέλημα είναι να φτιάξουμε το barcode και από εκεί και πέρα ο τρόπος μάλλον τοποθέτησης του και εφαρμογής του είναι αποκλειστικά σε εσάς. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε στο file, θα πάμε βασικά στο Photoshop, έτσι, για αρχή. Θα πάμε στο file, new, θα δημιουργήσουμε ένα καινούργιο έγγραφο, 1024x768 είναι μια χαρά και ανάλυση 72 pixels ανά ίντσα. Okay. Ωραία, και βλέπουμε ένα άσπρο έγγραφο, τίποτα το ιδιαίτερο, ένα έτσι απλό ποταπό λοιπόν, έγγραφο λευκό και κάνουμε κλικ στη δημιουργία νέου layer ή αλλιώς πηγαίνουμε στο layer, new layer. Ωραία, δημιουργούμε ένα καινούργιο layer το οποίο θα είναι και το barcode μας. Barcode. Κάνουμε κλικ στο OK και θα πάμε με το Rectangular Marquee Tool και θα κάνουμε ένα περίγραμμα. Εδώ λοιπόν. Κάπου τόσο νομίζω αρκεί. Οκ. Λοιπόν. Όπως είπαμε πάλι σε ένα κενό layer, το barcode, δημιουργούμε ένα περίγραμμα με το Rectangular Marquee Tool. Έπειτα θα πάμε στον κουβά μας, εδώ, και με μαύρο χρώμα θα κάνουμε ένα κλικ εδώ μέσα. Ωραία. Θα πάμε έπειτα, θα κάνουμε Select, Deselect και θα πάμε στο Filter, Noise, Add Noise. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλουμε την ποσότητα, το amount στο full, 400% λοιπόν, το distribution σε Gaussian και monochromatic. Κάνουμε κλικ στο OK και έχουμε σχεδόν τελειώσει. Όσο και αν αυτό δεν μοιάζει για barcode, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε ένα πανέμορφο barcode. Λοιπόν, από αυτό που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα, πάμε τώρα στα selections πάλι και θα επιλέξουμε ένα εργαλείο που δεν το έχουμε ξανά επιλέξει στο elislasop.com και είναι αυτό της επιλογής μιας απλής μονής γραμμής, το Marquee Tool. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, παίρνοντας το, κάνουμε ένα κλικ εδώ και βλέπετε αυτομάτως επιλέγει μία γραμμή από τη μία άκρη ως την άλλη επιλεγμένο, χωρίς να κάνουμε κάτι περισσότερο. Επίσης το single column κάνει μία κατακόρυφη γραμμή, βλέπετε. Εμείς σήμερα βέβαια θέλουμε το Single Row Marquee Tool. Κάνουμε ένα κλικ λοιπόν εδώ και θα πάμε και θα κάνουμε Ctrl J ή θα κάνουμε Copy Paste. Edit λοιπόν, Copy και Edit Paste. Βλέπουμε έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο layer εδώ. Θα απενεργοποιήσω προσωρινά το barcode, δεν μου χρειάζεται βασικά και ιδιαίτερα πλέον. Και αυτό είναι το barcode μας λοιπόν. Barcode Line. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε κλικ στο Move Tool, θα κάνουμε κλικ στο Show Transform Control σε περίπτωση που δεν το έχουμε ενεργοποιημένο και θα πατήσουμε Control Tab και θα τραβήξουμε, κάνουμε περισσότερο zoom και θα τραβήξουμε λοιπόν τη μία άκρη προς τα πάνω και βλέπετε βουαλά το barcode μόλις ενεργοποιήθηκε, μόλις δημιουργήθηκε από τίποτα έτσι, από ένα απλό noise layer. Λοιπόν, φτάνουμε κάπου εδώ. Αν θέλουμε, το μαζεύουμε λίγο πιο μέσα, αρκεί να μην το πνίξουμε πολύ. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Οκ. Okay. Νομίζω μια χαρά είναι. Φυσικά μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο στο ύψος όσο θέλουμε. Και αν θέλουμε, το πάμε και λίγο πιο μέσα. Απλά θα κάνει πιο χοντρές γραμμές. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ είναι εντάξει. Κάνω κλικ στο OK και βλέπουμε πλέον κάτι διαφορετικό. Ωραία. Και τώρα θα πάμε με το Marquee Tool ξανά και θα κάνουμε ένα περίγραμμα μέσα στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αφήνουμε τις άκρες αριστερά και δεξιά, βλέπετε, και θα πάμε και επιλέγουμε το εσωτερικό σημείο. Πατάμε το Delete ή το Backspace στο PC και βλέπουμε έχουμε τύχει κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε και τις γραμμές οι οποίες είναι πιο κάθετες, πιο μακριές μάλλον από τις ενδιάμεσες.
Οπότε θα πάμε και θα γράψουμε εδώ μέσα τώρα κάποια τυχεία νούμερα του 666. Λοιπόν, 30 points Myriad Pro. Θα έρθω εδώ και θα γράψω το 1. Μάλλον, όχι το 1, είναι πολύ χάσω το 1. 5 λοιπόν. Ίσως θέλει λίγο μικρότερα γράμματα. Μπορεί, θα δούμε. Ας κάνω το μικρό από τώρα για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, 25 points. Ωραία. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε, αφήνουμε ένα κενό στην μπάρα τη συγκεκριμένη και γράφουμε εδώ πέρα 2, μάλλον 5, 2, 4, 8, 1, 1, 1, μάλλον 6, 6, 6, 2, 5, 7, 3, 3, 9, 6, και αφήνουμε ένα κενό ακόμα και γράφουμε και εδώ πέρα στο τέλος 1. Οπότε έχουμε πετύχει ένα πανέμορφο barcode. Εδώ πέρα που ψιλοστριμώχνεται θα επιλέξω αυτά τα εσωτερικά νούμερα μαζί με το κενό βασικά αυτό εδώ. Okay, και θα κρατήσω το πατημένο το Alt και θα κάνω με το αριστερό μου βελάκι μία πιο μέσα. Οπότε βλέπετε πηγαίνουν πολύ περισσότερο προς τα μέσα τα νούμερά μου, είναι πιο μαζεμένα πλέον και νομίζω μπορώ να βάλω άλλο ένα νούμερο εδώ, βάλω το 8 και ίσως να τα κάνω λίγο ακόμα περισσότερο ή θα πάω στο 2 εδώ στην άκρη και χωρίς να τα επιλέξω όλα, απλά θα πάω εδώ στην άκρη και θα κάνω με το Alt ξανά πατημένο, ξανά με το αριστερό βελάκι, τα φέρνω λίγο πιο μέσα, βλέπετε η ομορφιά του του κειμένου μέσα στο Adobe Photoshop. Φυσικά η συγκεκριμένη τεχνική λειτουργεί άψογα και στο Illustrator και στο After Effects, παντού νομίζω. Ωραία. Και πετύχαμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο barcode μέσα σε πολύ λίγα λεπτά εδώ μόνο στο elislashop.com. Φυσικά αυτό μπορούμε να το βάλουμε τώρα ίσως ένα από πίσω ένα λευκό φοντάκι. Φυσικά έχει ήδη λευκό και αυτό δεν θα φανεί ιδιαίτερα. Ωραία, κάπου εδώ νομίζω. Ίσως να μεγαλώσω το πάνω μέρος λίγο περισσότερο. Κάπου εδώ. Ωραία. Και θα πάω στο background και θα κάνω Ctrl-J για να κάνω ένα αντίγραφο λοιπόν του φόντου μου, του λευκού, και να πάω εδώ και να του βάλω ένα με διπλό αριστερό κλικ ή πολύ απλά με δεξί κλικ Blending Options. Να πάω στα Blending Options για να βάλω μια πανέμορφη σκιούλα. Οπότε ήδη έχουμε ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, background, έτσι, κοιτάξτε εδώ, πολύ ωραίο, minimal και χριστιανικό, τέλος πάντων, αυτά πιστεύω είναι βλακίες τώρα με τα barcode κτλ. Λοιπόν, πώς θα πάρουμε τώρα αυτό και θα το βάλουμε στο μήλο, επιλέγουμε το barcode, επιλέγουμε και τα νούμερα, αφήνω την ετικέτα εδώ και παίρνω αυτά τα δύο με το move tool, drag και drop μέσα εδώ. Okay, αγνοούμε το warning. Ωραία. Και λοιπόν στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι το barcode μου κάθεται ωραία, αλλά έχει το λευκό. Κανένα πρόβλημα. Θα πάω στο barcode line και θα γυρίζω το blend από multiply, από μάλλον normal σε multiply. Και βλέπουμε αυτομάτως έχουμε αφαιρέσει όλα τα λευκά πάνω από το barcode μας και είμαστε πλέον τέλειοι. Είμαστε πλέον καταπληκτικοί. Και πάμε, θα τα επιλέξουμε τώρα και τα δύο αυτά. Μάλλον θα πάμε πρώτα πάνω στο νούμερο, στα νούμερα μας, θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε Rasterize Type για να τα κάνουμε και αυτά από κείμενο ένα απλό layer και θα τα επιλέξουμε εκ νέου δεξί κλικ Merge Layers και εκ νέου πάλι Multiply. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια θα δώσουμε μια ας πούμε σφαιρική αίσθηση στο barcode για να αγκαλιάσει ουσιαστικά το μήλο. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ένας είναι, θα δούμε αν πετύχει με το αυτό που θα κάνω τώρα, Distort λοιπόν και Spherize. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τι κάνει το Spherize. Να κάνω ένα zoom out, να δω κάτι. Ωραία, νομίζω κάθεται καλά. Βλέπουμε ότι μεγαλώνει, το κάνει λίγο πιο καμπυλό. Το βλέπετε εδώ πέρα και το σχεδιάγραμμα, τι κάνει. Και αν το πάμε στο μείον 100, το πηγαίνει προς τα μέσα. Οπότε εμείς θέλουμε στο συν 100. Και αυτά τα θέλουμε, δεν νομίζω να θέλουμε κάποια διαφορά εδώ, να κοιτάξω λίγο, όχι, το θέλουμε normal και κλικ στο OK. Και φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο τώρα, για αυτό το λόγο θα πάμε, θα πατήσουμε Ctrl Tab και θα τα μαζέψουμε, θα το μαζέψουμε λίγο πιο μέσα. Το φέρουμε στο σημείο αυτό
Και νομίζω έχουμε τελειώσει. Φτιάξαμε ένα μήλο πολύ ωραίο με barcodes, πανέμορφο. Και φυσικά αν θέλουμε μπορούμε να ξανακάνουμε το sphere eyes. Να του δώσουμε άλλη μία έτσι καμπύλη περισσότερο. Και ξανά το μαζεύουμε προς τα μέσα και νομίζω είναι πολύ καλύτερα τώρα. Ίσως να το παραμορφώσω λίγο περισσότερο. Και με το warp, δεξί κλικ λοιπόν warp. Φέρουμε λοιπόν προς τα μέσα, προς τα εδώ. Εντάξει, λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, από το www.elislashop.com μάθαμε να φτιάχνουμε barcodes και φυσικά να τα τοποθετούμε εκεί ακριβώς που θέλουμε εμείς. Φυσικά χωρίς καμία σκέψη περί σατανισμού κτλ. Απλά με τη σκέψη στο design και στην απόλυτη φυσικά δημιουργία εδώ μόνο στο elislashop.com. Καθημερινά μαθήματα στο Photoshop, στο Illustrator. Ακόμα βέβαια στο Illustrator σύντομα θα έχουμε. Στο Cinema 4D, όλο και ανεβαίνουν. Στο After Effects και φυσικά καθημερινή ανανέωση και γενικά ενημέρωση στα τεκτενόμενα της δημιουργίας με άρθρα και reviews παντού και πάντα. Λοιπόν, από το www.elislashop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο να είστε barcoded, όχι τόσο πολύ. Και πάντα φυσικά καλά. Γεια σας.